Συνεχίζουμε με τον uh, κύριο Καβαδά, τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας. Έχετε το λόγο, κύριε Καβαδά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργοί, κυρία και κύριοι συνάδελφοι. Ο προπολογισμό που συζητούμε είναι ο πρώτο που καταρτίζεται και καταρτίζεται στη Βουλή εκτό μνημονιακή επιτήρηση και ενισχυμένη εποπτεία. Και υπό αυτή την έννοια σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Είναι ένα ρεαλιστικό προπολογισμό που καταρτίστηκε με συντηρητικές εκτιμήσεις και προβλέψεις, όπως και όλοι οι προηγούμενοι που έχουν κατευθεθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πάντα το στοιχείο του ρεαλισμού σε εκτιμήσεις και προβλέψεις που συνδέονται με τα δημοσιονομικά μεγέθη. Και αυτό γιατί βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον γενικευμένης αστάθειας και αβεβαιότητας, που προκαλείται από τον πόλεμο, τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις την ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισμό. Το 2022 θα κλείσει με ρυθμό ανάπτυξης 5,6%. Πολύ πάνω από την πρόβλεψη που είχε συμπεριληφθεί στον περσινό προπολογισμό, αλλά και όχι μόνο. Να επιθυμήσω ότι η πρόβλεψη στον περσινό προπολογισμό ήταν 4,5%, ενώ στο πρόγραμμα σταθερότητας ο δείκτης ανάπτυξης είχε εκτιμηθεί στο 3,1%. Οι προβλέψεις αυτές, όπως αποδείχθηκε, ξεπεράστηκαν. Το 2022 θα κλείσει με ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και αυτό δείχνει τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Και ταυτόχρονα αποδεικνύει πόσο έολη είναι κάθε προσπάθεια κινδυνολογίας ή διαστρέβλωσης της πραγματικότητα. Ο προπολογισμός του 2023 προβλέπει ανάπτυξη 1,8% Ρυθμός τριπλάσιος από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. Σε αυτό το στόχο θα συμβάλλουν αποφασιστικά η διάθεση πόρων ύψους 8,3 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εκ των οποίων τα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχονται από το σκέλος των επιχορηγήσεων. Να υπενθυμίσω ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης Έω σήμερα έχουν ενταχθεί 440 έργα και επενδύσει ύψου 13,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το δημόσιο χρέο θα καταγράψει θεματική μείωση. Συγκεκριμένα, το χρέο τη Γενική Κυβέρνηση μειώνεται κατά 25 εκατοστιαίε μονάδε το 2022 σε σχέση με το ΑΕΠ και 9,6 μονάδε το 2023. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι αυτή η κυβέρνηση εδώ και τρία χρόνια μειώνει διαρκώς τους φόρους σε κάθε έναν από τους τέσσερους προπολογισμού που κατέθεσε υπάρχουν μειώσεις φόρων. Μειώσεις φόρων υπάρχουν και στον προπολογισμό του 2023. Οι κυριότερες από αυτές είναι η μόνιμη κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τους υπαλλήλους του δημοσίου, τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα. Η παράταση ισχύω και για το 2023 του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις μεταφορές, στο τουριστικό πακέτο, στα μη αρκολούχα ποτά, τα εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, στα γυμναστήρια και σχολές σχολέ χορού, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρει ποσοστιαίες μονάδε, η αναστολή του ΦΠΑ στι νέε οικοδομέ, η κατάργηση ειδική εισφορά 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοια Δημοσίων Υπαλλήλων, που σημαίνει σε πρακτικό επίπεδο ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι με τήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ θα έχουν αύξηση στι καθαρέ αποδοχέ του. Σε όλα αυτά, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την αύξηση των συντάξεων κατά 7,5% η εγγραφή αποθεματικού ύψου ενό δισεκατομμυρίου ευρώ στον προπολογισμό ανοίγει το δρόμο για να υπάρξουν νέα μέτρα στήριξη για αυτού που δοκιμάζονται από την ενεργειακή κρίση και τι πληθωριστικέ πιέσει, ευπαθεί κοινωνικέ ομάδε, πολίτε και νοικοκυριά. Άλλωστε, μέσα στο 2022 διατέθηκαν περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης με μέτρα όπως Επιδοτήσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Επιστροφή του 60% της αύξησης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για οι οικιακά τιμολόγια... ...που εκδόθηκαν από την 1η Δοδεκάτου του 2021 έως και 30 ου του 2022. Μάλιστα, στα μέτρα που ακολούθησαν με, μετά τον Ιούνιο του 2022 η απορρόφηση έφτασε ακόμα και το 85% των αυξήσεων για τους οικιακούς καταναλωτές, το 82% για τις επιχειρήσεις, ενώ στις ευάλωτες ομάδες το ποσοστό άγγιξε το 100% της αύξησης. Αύξηση του επιδόματος θέρμασης και διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων. Επιδοτήσεις γεωργών και κτηνοτρόφων, λόγω του αυξημένου κόστους λιπασμάτων και ζωοτροφών. Οικονομική ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και νοικοκυριών. Για το 2023 θα υπάρξουν και άλλα μέτρα εφόσον χρειαστεί για να στηριχθεί η κοινωνία. Προβλέπεται η επιδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ένα νέο πρόγραμμα ανακαινίζω εξοικονομώ με επιδοτήσεις για ανακαίνιση και εξοικονόμηση ενέργειας κατοικιών. Ένα νέο πρόγραμμα δανεισμού με πολύ χαμηλά επιτόκια για αγορά πρώτης κατοικίας από νέους και νέα ζευγάρια έως 39 ετών. Επεκτείνεται από το 2023 το επίδομα μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προπολογισμός του 2023 αποτυπώνει μια Ελλάδα που έχει σταθερή πορεία Σταθερό τιμόνι, αξιόπιστη κυβέρνηση. Οι Έλληνε πολίτε, κύριε Υπουργέ, αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, μπορούν να διακρίνουν τα πραγματικά προβλήματα, το ουσιαστικό διακύβευμα για τη χώρα. Είναι στα χέρια του η συνέχιση αυτή τη πορεία, η διασφάλιση τη πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Η κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί και αυτή τον εγγυητή τη πολιτική σταθερότητα και θα το επιβεβαιώσει με την υπερψήφιση του προπολογισμού. Σας ευχαριστώ πολύ.